Λοιπόν, Να πούμε βέβαια στον κύριο Γκουρούση, καμία αναφορά στο, ειδικά στο γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, την έχουμε πει την απόψη μας, καλά θα κάνει το παιδί να εργαστεί, δεν έχει καμία ευθύνη. Να πούμε στον κύριο Γκουρούση ότι η καταγγελία για καλά, δύο απόπειρες... Ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπως είπε η Άρια, μπορεί να εργαστεί. Βεβαίως να εργαστεί, έχει κάθε δικαίωμα γιατί έχει να ζήσει και μια οικογένεια. Δεν έχω καμία. Όπως εργαζόταν και η κυρία Ελπίδα Νίνου και το παίξαν κάποιοι ως είδηση ότι είναι κάτι. Με μπτώ ή οτιδήποτε άλλο. Οι καταγγελίες για δύο απόπειρες βιασμού δεν είναι ιδιαιτερότητες μιας φίρμας και ενός καλλιτέχνη. Δεν είναι ζητάω ένα καμαρίνι μεγαλύτερο να μπω μέσα να κάτσω γιατί δεν μου φτάνει το μικρούλι. Δεν είναι ιδιαιτερότητα των έργων. Αν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει έτσι, αν καταγγελθεί. Γι' αυτό είπα καταγγελίες, παιδιά. Σας παρακαλώ. Είπα οι καταγγελίες. Μιλάμε λοιπόν για δύο καταγγελίες για απόπειρες βιασμού. Δεν είναι ιδιαιτερότητα. Δεν είναι πως θέλει τον καφέ του ο Πέτρος Φιλιππίδης το πρωί. Να προσέχουμε τι λέμε γενικά, κατά τη χαρά του δεν μπορεί να την κρύψει ο κ. Γκουρούση και καλά κάνει. Ο Πέτρος Φιλιππίδης υπήρξε ένας τεράστιος ηθοποιός, αλλά δεν είναι ιδιαιτερότητα να έχει αποπειραθεί να βιάσει δύο γυναίκες. Εάν αυτό ισχύει, φυσικά θα το αποφασίσει το δικτό. Παραμένει ένας τεράστιος ηθοποιός.